Καλησπέρα σε όλους μάγκες μου και καλώς ήρθατε στο τελευταίο βίντεο της ημέρας και εδώ θα μιλήσουμε για μια τρελή αλλαγή που μπορεί να έρθει στη σεζόν 2 του Fortnite. Η σεζόν 2 μάγκες έρχεται σε κάτω από 8 μέρες, άρα τώρα είναι η πιο hot περίοδος θα έλεγα όπου θα μαθαίνουμε καινούριες πληροφορίες, άρα οπωσδήποτε πρέπει να είστε συντονισμένοι. Όμως πριν πάμε στο βιντεάκι σας υπενθυμίζω έτσι στα γλίγορα ότι σήμερα τελειώνει το Eon Bundle Giveaway, είναι η τελευταία σας ευκαιρία να συμμετέχετε. Γύρω στις 9.30 θα ανακοινώσουμε τον νικητή μας, άρα όλοι subscribe εδώ για να μην χάνετε ούτε stream ούτε βιντεάκια. Μετά θα κάνετε follow τον αδελφό μου στο Instagram, θα κάνετε follow τον Legit Shop και εννοείται το πιο σημαντικό support the creator με τον κωδικό που σας δείχνω MT1993-96 για να είστε πανέτοιμοι να στηρίξετε το κανάλι με οποιαδήποτε αγορά που θα κάνετε στο item shop. Μου αφήνετε και κάτω στα comments το epic name gains, τα name σας και θα σας δω ώρα 9.30 για την ανακοίνωση του νικητή. Επίσης μάγκες, τελικά σήμερα δεν θα έχει after dark stream, θα το μεταφέρουμε για αύριο, άρα σημειώστε το ήδη. Ώρα 9.30 αύριο 5η θα έχει After Dark Stream με ομετιβή και τρομακτικό game, θα γίνει χαμός και σας θέλω όλους μέσα. Τώρα που τα είπαμε όλα αυτά, πάμε να δούμε τι γίνεται με το βιντεάκι μάγκες, να σας εξηγήσω αυτή την τρελή αλλαγή που έρχεται στη σεζόν 2 το πιο πιθανόν και θα πάμε πρώτα να δούμε λίγο τα leaks που μας οδήγησαν να κάνουμε τη θεωρία μας για αυτή τη μεγάλη αλλαγή που έχουν να κάνουν με το χρυσό event του Fortnite όπως το ονομάζει το community. Πριν λίγες μέρες σας έκανα ένα βιντεάκι μάγκες για αυτόν το καινούριο event που θα αλλάξει τη σεζόν και έχει να κάνει με το loot lake στο κέντρο όπου πολλοί leakers έχουν βρει files για ένα χρυσό event που θα αλλάξει τα έπιπλα σε αυτή την περιοχή σε χρυσά τα οποία δεν σπάζουν. Βλέπετε εννοείται από πίσω το βιντεάκι στο οποίο βλέπουμε το τελευταίο στάδιο του συγκεκριμένου event όπου έχουν αλλάξει τα πιο πολλά έπιπλα σε χρυσά. Και επίσης μάγκες μου έχουμε και το συγκεκριμένο leak που βλέπετε εδώ ενός φακέλου της ομάδας Alter η οποία και αυτή από ό,τι φαίνεται είναι μπλεγμένη μέσα στο event. Για όσους δεν ξέρουν η οργάνωση Alter είναι αυτή που έχει τις στρατηγικές βάσεις στο χάρτη αυτή τη στιγμή και έχει και πάρα πολλά από τα Battle Pass skins. Άρα μάγκες μου αυτή η στρατηγική οργάνωση σίγουρα έχει να κάνει κάτι με το event που θα δούμε για την αλλαγή της σεζόν. Επίσης μην ξεχνάμε κιόλας ότι κάπως συνδέεται και ο όρο μέσα που είναι το χρυσό skin που δεν έχει βγει ακόμη από το update 11.40 και κάπως έτσι έχουμε μια εικόνα τι να περιμένουμε θα έλεγα από το τελικό event της σεζόν. Θα έχει τέλος πάντων να κάνει κάτι με χρυσάφι. Τώρα όμως η θεωρία που έχουν αναπτύξει πάρα πολύ και τη συζητά και το community και οι μεγάλοι streamers είναι αν όλων αυτών των χρυσάφιν που θα δούμε δημιουργήσει έναν καινούριο material από χρυσόν το οποίο θα είναι πιο δυνατόν, θα έχει πιο πολύ ζωή δηλαδή από το μέταλλο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Fortnite. Μπορείτε να δείτε εδώ από το Reddit σε ένα concept art που μας εξηγεί κάποια πράγματα πώς μπορεί να δουλεύει αυτό το καινούριο material, θα είναι μόνο μέχρι τα 500 λέει, θα το βρίσκεις από αντικείμενα που εμφανίζονται τυχαία στο χάρτη σε landmarks που θα είναι χρυσά και θα σου το δίνουν αυτά, δεν θα το σπάζουν τόσο εύκολα τα όπλα και γενικά έχει δημιουργήσει έτσι μια καλή θεωρία το τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτά τα καινούργια materials. Εννοείται η κοινότητα του Fortnite έχει αρχίσει να το συζητά και θα σας αφήσω τώρα να δείτε την άποψη για αυτήν την αλλαγή του Ninja, του CypherPK και άλλων μεγάλων streamers και θα το συζητήσουμε σε λίγο. Have you guys seen the gold like props in some of the lodges that you can't break that recently came up? Mm-mm. Like some of the furniture and stuff has turned gold and you can't break them. And people are speculating that it might be like a new material that's coming in season 2. An unbreakable wall, dude. Imagine, yeah. Imagine gold material. Like, wait. I don't understand. How would you? I'm just gonna sit in a box and go. Maybe it's a legendary like drop that you can get maybe from crates, and you get like 50 gold mats. I see a mythic chest. And the gold mats maybe aren't breakable or something. Yo, find me in a cone endgame with a gold. Oh, like one gold mat. Like, maybe the health will be like, I don't know, 10,000 or something. I don't know, but that's what people are speculating. But yeah, I think in the middle house, you can find the gold furniture. Next time we get the chance, we should stop by and check it out. Gold mats, huh? I appreciate me, dude.
What are they gonna be like, 1,000 HP? I don't know. I don't know. We'll find out. Imagine in 10 days. An unbreakable 1v1. Right, or if saying, you trap right. somebody in a, you know, like you ramp them over with a gold ramp. Όπως είδατε, μάγκες μου, κυρίως συζητούσαν το πώς αυτό το material θα αλλάξει το late game, πώς θα το βρίσκεις, πόσο health θα έχει και θεωρώ ότι αν το συγκεκριμένο material υπάρχει πιο σπάνια από το μέταλλο εννοείται, το βρίσκεις μόνο σε συγκεκριμένα σημεία στο χάρτη τυχαία και έχει ας πούμε 1000 health παρά 500 που είναι το μέταλλο αυτή τη στιγμή, δεν θα αλλάξει τόσο πολύ το Fortnite, απλά θα προσθέσει έναν καινούριο επίπεδο τακτικής το πώς να χρησιμοποιείς το χρυσό παρά το μέταλλο αυτή τη στιγμή στο late game για να κάνεις πιο safe rotations, να κάνεις πιο καλά boxes στο τέλος και διάφορα τέτοια. Εννοείται υπάρχει και το πρόβλημα που αναφέρουν οι μεγάλοι streamers ότι κάποιοι μπορεί να το εκμεταλλευτούν και απλά να κάνουν 1v1 στα οποία θα είναι πολύ δυνατά για να κάθονται και να καμπερώνουν έτσι ώστε να παίρνουν wins από το storm και διάφορα τέτοια, παρόλο που δεν θεωρώ ότι σε έναν hyper competitive Fortnite όπως είναι αυτή τη στιγμή αυτό να είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα. Πείτε μου και εσείς κάτω στα comments τώρα που τα ακούσατε όλα αυτά για το καινούριο material, τι πιστεύετε, σας αρέσει αυτή η ιδέα για έναν καινούριο χρυσό material το οποίο να είναι πιο δυνατόν από το μέταλλο ή το θεωρείτε ότι θα είναι υπερβολικό και δεν χρειάζεται? Εγώ πάντως, μάγκες μου, πιστεύω ότι πρέπει να έρθουν αλλαγές και αν όντως αυτή είναι μία από τις αλλαγές της σεζόν 2, θέλω να τη δοκιμάσω. Αυτή τη στιγμή είμαι ανοιχτός σε ό,τι καινούριο έχει Epic στο μυαλό της και δεν με πειράζει να πειραματιστεί λίγο γιατί το Fortnite έχει αρχίσει να γίνεται βαρετό, συνέχεια το ίδιο και το ίδιο. Αυτό ήταν και το βιντεάκι μας, θα τα πούμε αύριο, όπως είπα και στην εισαγωγή δεν θα έχει After Dark stream σήμερα, αλλά θα ανακοινώσουμε τον νικητή του Eon Bundle και μάγκες μου θα σας δω όλους αύριο με stream, καινούρια βιντεάκια, να είστε πάντα καλά, like, share, subscribe και καληνύχτα σε όλους σας.